Καλό μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι. Καλημέρα. Λοιπόν, καταρχάς, ας σχολιάσετε λίγο την επίσκεψη του κυρίου Κέρι. Είναι εν ώψη και όλων των όσων γίνονται στην περιοχή μας. Έρχεται με εξαιρετικά βαριά ατζέντα. Εξαιρετικά βαριά ατζέντα, έρχεται από την Κύπρο. Ναι. Σας θυμίζω ότι στην Κύπρο πήγε και ο Λαυρόφ. Εδώ δεν ήρθε. Ο Ρώσος, ναι, εδώ δεν ήρθε. Η ενίσχυση της. Δεν μπορώ να τα πω διαφορετικά. Θα σας τα εξηγώ έτσι να τα καταλαβαίνει όπως και ο κόσμος. Κάθε φορά. Λοιπόν, η ενίσχυση αυτή τη στιγμή της Τουρκίας και της αστικής τάξης της Τουρκίας από το ΝΑΤΟ και από το Ευρωπαϊκό Κεφάλαιο είναι θηριώδης. Και είναι με μαθηματική ακρίβεια σε βάρος μας. Με σκοπό. Νομιμοποίησε κάθε μορφή παρέμβασης από το αεροπλάνο, αφορμής γενωμένης του αεροπλάνου, αφορμής γενωμένης, και φτάσαμε σήμερα σε μία ανάθεση ενός ρόλου μπαμπούλα στην περιοχή, ελεγχόμενου και εξαιρετικά εξυπηρετικού. Σας θυμίζω ότι οι Γάλλοι θα κατεβάσουν, οι Γερμανοί θα κατεβάσουν αεροπλάνα στο Ιντσιρλίκ και θα τα έχουν εκεί σε αιτήσια βάση. Σας θυμίζω την άθλια, για τα ελληνικά συμφέροντα άθλια, έτσι. Δήλωση του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, η οποία ήταν τραγική, στο CNN, για όποιον την είδε. Ναι. Σας θυμίζω δηλώσεις των μεν Γερμανών, χθες ο Άγγλος, προχθές οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί 10 χρόνια θα κρατήσει ο πόλεμος εναντίον του ΙΣΙΣ. Πριν από λίγο η Γερμανική Βουλή μας ενημερώνει το κοντρόλ, επικύρωσε τους βομβαρδισμούς στην Συρία. Επικύρωσε τους βομβαρδισμούς. Λοιπόν, προσέξτε, ένα παιχνίδι το οποίο άνοιξε το 1999, κοντύτερα στην περιοχή, με τη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας, το διαμελισμό της. Ναι. Με δημιουργία υβριδικής μορφής κρατών μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, από όπου και τα πρώτα μουσουλμανικά. Βάλτε το μουσουλμανικά, δεν έχει καμία σχέση ούτε με τη θρησκεία ούτε με τίποτα. Έτσι. Ναι. Έχει σχέση με τη γεωστρατηγική και τα συμφέροντα διαβατήρια των Αλκαϊντιανών, πανταχού της γης. Υπάρχει κυρίως να γίνει πόλεμος Ρωσίας-Τουρκίας. Κοιτάξτε, πόλεμος έχει αρχίσει να γίνεται και προετοιμάζεται. Θα πάρει ενδεχομένως εξαιρετικά απλούστερα και πιο εύκολα από ό,τι φαντάζεται κανένας τη μορφή ενός τρίτου παγκοσμίου κλιμακωτά. Δεν είναι κάτι που γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Για να το έχουμε καθαρό, όταν μιλάμε για πόλεμο, εννοούμε πόλεμο, όχι οικονομικό πόλεμο και όλα αυτά τα οποία ακούμε τώρα σε διπλωματικό επίπεδο. Αυτή τη στιγμή το να αρνείται κάποιος, ξέρω τι θα συμβεί. Ό,τι συμβαίνει πάντοτε όταν μιλάει το κουκουέ και κάνει αναλύσεις. Στο τέλος έχει δίκιο. Αλλά και επειδή έχει δίκιο, θα κυνηγηθεί. Και άδικο να είχε, θα κυνηγιότανε. Και αν μίλαγε, θα κυνηγιότανε. Και αν δεν μίλαγε, πάλι θα κυνηγιότανε το κουκουέ. Έχει συμβεί μέχρι σήμερα στην εκατοντάχρονη ιστορία του. Όταν έχετε αυτή τη στιγμή, σκεφτείτε τι δύναμη πυρός έχει συγκεντρωθεί. Όταν λέμε όχι δίπλα στη γειτονιά μας. Λαϊκά ο κόσμος λέει μέσα στα μπούτια μας. Είναι δίπλα μας. Είναι μέσα. Πώς να σας το πω. Τι σημαίνει αυτό για μας, η χώρα μας. Δεν βλέπετε πώς μετεξελίσσεται η χώρα. Με άδεια και σχεδιασμό του ΝΑΤΟ, με πλήρη κάλυψη κάθε μορφής παρέμβασης, γκριζοποίησης του Αιγαίου από πλευράς ΝΑΤΟ στην Τουρκία, η χώρα μετατρέπεται σε buffer zone. Αυτό που στην ορολογία σημαίνει μια ουδέτερη ζώνη στην οποία κινούνται διευκολυνόμενα αλότρια συμφέροντα. Να σας το πω έτσι. Θα τους διευκολύνουμε εμείς. Τα αντίπαλα μέρη δηλαδή. Ορίστε. Θα τους διευκολύνουμε εμείς. Κοιτάξτε, μια χώρα εξαθλιωμένη, η οποία έχει υποθηκευμένο το μέλλον, την υγεία, τη σύνταξη, την παιδεία, τη ζωή, τα όνειρα, τη μετανάστευση, την επαναφορά των κατοίκων της, των πολιτών της, σε ποσοστό πάνω από 3 εκατομμύρια. Μια χώρα η οποία έχει πληρώσει τον άμπακο, για παράδειγμα, για τις τράπεζες, και αυτή τη στιγμή πόσες μετοχές θέλετε για να πάρετε ένα ειστήριο αστικών συγκοινωνιών. 140. Γιατί θέλετε να συζητήσουμε θα μετά εμπλακεί, από υπάρχει κίνδυνος εμπλοκής της χώρας. Έχει εμπλακεί η χώρα. Όχι, εννοώ σε... Φωνάζουμε από προχτές που έγινε και που τελείωσε χτες η διημερίδα του ΝΑΤΟ, η διήμερη αυτή η συνεδρία των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ, η χώρα έχει μπει μέσα στο σχεδιασμό. Τώρα συγχωρήστε να το πω, δηλαδή τι, να ετοιμαζόμαστε για πόλεμο. Αν δεν είσαστε έτοιμοι. Σαν χώρα εννοώ. Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Μα αυτό πληρώνεται αυτή τη στιγμή. Το ότι δεν είμαστε προετοιμασμένοι γι' αυτό. Ακούστε με. Ακούσατε τον Πρωθυπουργό, όπως τον άκουσα και εγώ, να λέει «Τάχα μου δίθεν ελαφρώ τσαμπουκαλίδικα προ» και μετά tweets λίγο αδιάφορο μου είναι. Τα tweets τώρα είναι ένας σχεδιασμός επικοινωνιακός από τον οποίο εξέλιπαν πια και οι τελευταίες εφεδρείες για να παίξουμε μόνο με επικοινωνιακά. Και δεν μας παίρνει. Αλήθεια σας το λέω, απέναντι στο λαό δεν παίρνει σε κανέναν πολιτικό να μιλάει με σχήματα σχέτου εντυπωσιασμού. Πρέπει να μιλάει με πραγματικά περιστατικά. Δεν μπορεί να λες ότι δεν μπορούμε να σταματήσουμε τις βάρκες και αυτούς μετανάστες, ναι, έχοντας τόσα εναέρια μέσα και την ίδια ώρα να δίνεις 500 εκατομμύρια στη Lockheed για να εξυγχρονίσεις 4 μπακατέλες 50 ετίας που φτιαχτήκαν όταν γεννιόμουν εγώ πριν από 60 χρόνια. Αυτό δεν είναι σύγχρονα μέσα.
Δεν είναι δυνατόν να μιλάς για την ευχέρεια αντιμετώπισης ενός προβλήματος για το οποίο δεν έχεις ίχνος υποδομών. Αυτή τη στιγμή η Frontex, για την οποία το ΚΚΕ, θυμάστε, φώναζε σε όλους τους τόνους. Ναι. Δεν μπορείτε να μιλάτε λοιπόν για το Αιγαίο, για τη φύλαξη του Αιγαίου, αγνοώντας την ουσιαστική συνέχεια της ευρωπαϊκής πολιτικής. Το κείμενο της Κωνσταντινούπολης ποιο θα το θυμηθεί? Ναι. Την περιφορά των S-300 ποιος θα τη θυμηθεί? Την αναγνώριση ζωτικών συμφερόντων της Τουρκίας στο Αιγαίο που ισχύει συμφωνημένα για αυτόν τον τόπο και ουδής ακύρωσε, ουδής αντιμετώπισε, ουδής βγήκε και ανήγγειλε αριστερά θέλετε, αριστεροανελίτικα θέλετε, πείτε το πως θέλετε, πλην ΚΚΕ, έξω από αυτούς τους σχηματισμούς, εμπλεκόμαστε. Επομένως θα και χρησιμοποιηθεί το προσφυγικό... και η Σούζα θα χρησιμοποιηθεί. Βεβαίως και, και το, μα το προσφυγικό αυτή τη στιγμή είναι όπλο. Είναι όπλο. Λογαριάστε για κάθε πρόσφυγα, αλήθεια σας το λέω, χρησιμοποιούνται οι πρόσφυγες σαν ανθρώπινες οβίδες. Δεν το βλέπετε? Μιλάτε για... σκεφτείτε ναι, ότι αυτή τη στιγμή η Ευρώπη κάνει... εγκλωβισμένες αυτές οι οβίδες στη χώρα μας μόνο. Καταρχήν, κοιτάξτε, μία ματιά στο χάρτη εξηγεί γιατί. Εκτός αν θέλετε να μου πείτε ότι ήταν εύκολο να πάνε στη Βουλγαρία. Όχι, δεν ήταν, αν ήταν ενδεχομένως να πηγαίνανε ή οπουδήποτε αλλού. Έχουν εγκλωβιστεί εδώ. Χαρακτηρίζεται ανθρώπινες οβίδες. Ποιος ο λόγος να βρίσκονται εδώ αυτές οι ανθρώπινες? Έχουν εγκλωβιστεί εδώ διότι πρώτα απ' όλα εδώ πατάνε ευκολότερα το πόδι τους. Δεύτερον, η χώρα σέβεται, βάλτε όσοι εισαγωγικά θέλετε στο σέβεται, η γνώμη μου ήταν ότι δεν έπρεπε να σεβαστεί τίποτα από όλα αυτά και να έχει προπολού φύγει από αυτές τις συνθήκες. Τη δυνατότητα να παίζει το ευρωπαϊκό παιχνίδι. Σε αυτό το σχεδιασμό μας έφτιαξαν αυτό το ρόλο και τον αποδεχόμαστε. Το πρόβλημά μου δεν είναι ποιο ρόλο μου φτιάξανε. Το πρόβλημά μου δεν είναι τι θέλει ο αντίπαλός μου. Το πρόβλημά μου δεν είναι πόσο θέλει να με στριμώξει η Τουρκία. Το πρόβλημά μου τι κάνω εγώ. Ως χώρα. Τι κάνω εγώ. Τι κάνουμε εμείς. Εμείς τι κάνουμε ως χώρα. Αυτά τα 500 εκατομμύρια, πιστέψτε με, για αυτό το πράγμα δεν μπορούσαν να πάνε για άλλα. Εμείς ως χώρα. Αλήθεια σας το λέω. Νομίζω ότι από εχθές ασχολούμαστε και με. Και για hot spots. Δεύτερον, θα μου εμφανίσετε ως ευρωπαϊκή αξία και δημοκρατία τη διαλογή ανθρώπων. Γιατί από ό,τι έχω μάθει σε αυτόν τον τόπο, με αυτή την ιστορία, την κουτσίτη, τη στραβή από τους νικητές γραμμένη, ξέρεις ότι η διαλογή των ανθρώπων είναι η πεμπτουσία, η αρχή, η ουσία του μεγγελισμού. Άρα να είναι ένας πολιτικός μεγγελισμός. Άρα να περάσουν όλοι. Όταν γραφόταν πριν από 2 χρόνια αυτό, κοιτάξτε, εξαρτάται ποιος περνάει, πώς περνάει, αυτό, με τι έγγραφα και προς τα πού πηγαίνει. Και προς τα πού πηγαίνει αυτή τη στιγμή, δεν μπορείς να την ίδια στιγμή που παράγεις πρόσφυγες να θες να το αντιμετωπίσεις κιόλας. Αυτή την παρατήρηση η αλήθεια είναι. Παράγεις πρόσφυγες. Αυτή δηλαδή... την παρατήρηση η αλήθεια είναι ότι δεν την έχω ακούσει από κανέναν. Αυτή τη κάνεις. Στιγμή έτσι. Η χώρα με την πολιτική της μέχρι σήμερα, μέσα στο ΝΑΤΟ, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τα εργαλεία του ΑΣΑ, παράγει πρόσφυγες. Είναι σαν να παράγεται. Είναι πολύ κακό ήχο αυτό που θα ακουστεί ως παράδειγμα. Αλλά προσέξτε με, αυτή τη στιγμή είναι σαν να παράγεται βερίκοκα και ξέρω εγώ, νεκταρίνια. Και την ίδια ώρα παράγεται και την πολιτική που σας τα μπλοκάρει σε ένα μέρος. Ναι, είναι οξύμορο. Είναι οξύμορο. Λοιπόν, και μετά σαπίζουν αυτά. Ναι. Αν το πάμε, άμα σας το πω για το φρούτο, που είναι το συμφέρον του καθενός που θα το καταπιεί, ναι, το ότι αυτή τη στιγμή σε ολόκληρη γίνεται την Ευρώπη ανθρώπους, κρεμιούνται, ναι. Ακούστε με, στις χριστουγεννιάτικες μπάλες κρεμιούνται πρόσφυγες. Ναι. Και θύματα, από τον Μπατακλάν μέχρι τη Ράκα. Σύνδεση με Μεγάρο Μαξίμου, δείτε και την θα αποχωρήσει η τώρα χώρα, σε λίγο. Η χώρα από χθες το βράδυ ασχολείται με το πόθεν έσχες του κυρίου Σταθάκη. Των βουλευτών και του κυρίου Σταθάκη. Και σήμερα διάβαζε από κάποιον κατάσχεσαν και τα λοιπά. Κοιτάξτε να δείτε, το πόθεν έσχες κάτω από αυτές τις συνθήκες που υπάρχουν άσκησης ευρύτερα της πολιτικής αυτής, της ελεύθερης αγοράς, είναι ένα υποκριτικό δυσβάσταχτο παραμύθι. Δηλαδή κάποιος μπορεί να έχει πάρα πολλά λεφτά και να εμφανίζεται μόνο συνταξιούχος. Είναι στη φύση του συστήματος αυτό το πράγμα. Τώρα ότι κάποιος μπορεί να κάνει άλλα στο πόθεν έσχες του και το κοιτάνε. Εντάξει, αν αυτά είναι αυτό που σας λέω, έχει το αντιστάθμισμα... Αυτό, έτσι, ακούστε με. Έχει. Αυτό είναι όχι. Είναι φτηνό αντιστάθμισμα για πράγματα που έρχονται. Και τα πράγματα που έρχονται για την τσέπη των Ελλήνων δεν είναι απλώς χειρότερα. Το είπα στη Βουλή. Mm-hmm. Ξέρετε, στη Βουλή... Είναι το χειρότερο μνημόνιο αυτό που ήρθε. Απολύτως.
Ο κύριος και για έναν απλό λόγο. Ολοκληρώθηκε η συνάντησή του με τον κύριο Τσίπρα και μεταβαίνει στο Υπουργείο Εξωτερικών. Οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι ήταν έτσι και πολύ σύντομη. Εντάξει, όταν είσαι από θέση ισχύω, έρχεσαι εδώ και λες: θα κάνεις αυτό, θα κάνεις εκείνο, θα κάνεις το άλλο, θα μου δώσεις αυτό, θα μου δώσεις εκείνο. Θα μου δώσεις το άλλο, άντε γεια και φεύγεις. Συμφώνησε, λέει, το κύριο Τσίπρα. Κοιτάξτε να δείτε. Θέλετε να μου πείτε τώρα μένα ότι συμφώνησε άλλα από αυτά που έγραψε στο tweet. Ότι επειδή έγραψε tweet, συμφώνησε άλλα. Ναι. Είπατε, έρχονται πάρα πολύ δύσκολα για τον κόσμο. Με αυτή την κυβέρνηση ή με άλλη. Με αυτή την πολιτική. Προσωπικό μου είναι παντελώ αντίθετο. Όχι, όχι, ακούστε με. Ναι. Γιατί ακούμε για οικουμενική, ακούμε για συνεργασίε. Και λοιπόν, άμα δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι, τι σα νοιάζει εσά δηλαδή. Αυτό είναι που παλεύουμε τόσο καιρό. Αποκτήστε επιτέλου τη συνείδηση ότι πρέπει να αλλάξει πολιτική. Δεν θέμα προσώπων. Δηλαδή, άμα βγάλετε τον Τσίπρα και στη θέση του Τσίπρα βάλετε τον Λεβέντη. Καλέ, κάντε πρωθυπουργό τον Λεβέντη και ακολουθήστε την ίδια πολιτική. Τι θα αλλάξει για την τσέπη σα. Τι θα αλλάξει για τη ζωή σα. Τι θα αλλάξει το νοσοκομείο σας. Τι θα αλλάξει το φάρμακο που χρειάζεστε, χτύπα ξύλο. Θα συντιμηθούν οι προθεσμίες. Όχι. Για να πάτε να πάρετε το αντικαρκυνικό που δεν παίρνει ο κόσμος. Θα ενισχυθεί η δύναμη της κυβέρνησης στη Βουλή και επομένως η διαπραγματευτική της δύναμη απέναντι στους εταίρους. Λέω εγώ. Η διαπραγματευτική για ποιο πράγμα. Για να ελαφρυνθούν τα μέτρα. Μα μιλάτε για μια κυβέρνηση και μια χώρα που είναι ενσωματωμένη αριστερά αυτή τη στιγμή. Σας ενδιαφέρει λοιπόν αν θα έχει 5 λιλιά κρεμασμένα από βοήθεια των υπολείπων κομμάτων. Ο κεντρικός κορμός, αυτό δεν ακούτε, κορμός. Ναι. Είναι ενσωματωμένος σε αυτή την πολιτική. Έχετε, δηλαδή θέλετε να μου πείτε ότι θα έχω αριστερής απόχρωσης νατοϊκό βομβαρδισμό. Ναι. Ότι θα έχω αριστερής απόχρωσης, θα έχω αριστερής απόχρωσης νατοϊκή χρήση σούδας. Ότι θα έχω αριστερού τύπου με αριστερό πρόσημο ανθρωπιστική, λες και πρόκειται για το σταυρό του Ερυθρού Σταυρού. Η αριστεροσύνη, επειδή είναι κόκκινος, ότι θα έχω αριστερή περικοπή συντάξεων. Ο κύριος Κοντζέας υποδέχεται τον κύριο Κοντζέα. Αναδιανεμητικό. Δεν τελείωσε λοιπόν. Αρχίζει δεύτερη. Τώρα ξεκινάει με τον κύριο Κοντζέα. Με τον κύριο Τσίπρα τελείωσε στο Μέγαρο Μαξίμου. Αυτά τα είπανε. Ναι. Τώρα υπάρχει δεύτερη συνάντηση. Η αριστερή λοιπόν κυβέρνηση αναφέρει ότι. Αυτόν τον τύπο που τον βλέπετε εκεί, τον κύριο Υπουργό των Εξωτερικών. Τώρα ο τύπος δεν εννοείται υποτιμητικά. Αυτόν τον κύριο που βλέπουμε εδώ. Γιάννα, διάλειμμα, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, επανερχόμαστε. Πρέπει να θυμηθείτε που τον έχετε ξαναδεί πριν από το διάλειμμα. Με τον Μπαγκδατή, Παρεούλα και όλους τους δικούς του κάτω στο Ισλαμικό κράτος. Εδώ είμαστε πάλι με την κυρία Γιάννα Κανέλη. Ευτυχώς είμαστε εδώ και συζητάμε για κανένα θέμα όξω από το. Ποιος τα πιάνει, τι τα κάνει, ποιος έκανε. Έξω από τα κλισέ, έτσι. Είχαμε μείνει στο σχολιασμό τη συνάντηση Κοντζιά-Κέρι. Κοιτάξτε, τώρα στο επίπεδο της εξωτερικής πολιτικής οφείλουμε κάποια στιγμή να ανοίξουμε μια πάρα πολύ σοβαρή συζήτηση ως κοινωνία, τι θέλουμε, που πάμε. Δεν είναι καθόλου υπαρξιακή. Βρισκόμαστε ούτως ή άλλως, συχαίνομαι τη λέξη, αλλά παρά τα αυτά ισχύει. Είναι μια δυστοπική προσέγγιση. Το ανάποδο της ουτοπίας, έτσι, δηλαδή. Mm-hmm. Μοιάζουν όλα μαύρα. Προσέξτε τώρα, η Ευρώπη αυτή τη στιγμή θα κάνει Χριστούγεννα υπό εκφασισμένη εξασφάλιση ασφάλειας. Mm-hmm. Λέει, θα κάτσεις να πίνεις το ποτό σου στα Σανζελιζέ και θα περνάνε από μπροστά σου ό,τι πέρναγε στο πραξικόπημα στην Τουρκία το 1979. Ένας στρατός δηλαδή, από μαύρα, με κουκούλες, με τέτοια, με εκείνα, με τα άλλα, για να διασφαλίσει. Mm-hmm. Παίρνουν και μία από την πλευρά των Ευρωπαίων εργατών, της εργατικής τάξης, που είναι η πλειονότητα. Παίρνουν μία συνένεση αναγκαστική, εκβιαστική, που είναι στο όριο της επιβίωσης. Αυτά όλα πλασάρονται ως μεγάλες ιδέες δημοκρατίας και μία σειρά από άλλα πράγματα. Mm-hmm. Ο κύριος Κέρι, η παρέα του, είναι αυτή που εκπαιδεύσανε τον Μπαγκδατή. Είναι αυτοί που φτιάξανε. Το Ιράκ είναι κομμένο στα τρία. Η Λιβύη είναι κομμένη στα τρία. Η Αραβική Άνοιξη που ξεκίνησε για να γίνει η ενιαία μεγάλη αραβική αγορά έχει εξελιχθεί σε μία κατάρα. Η Μεσόγειος από κοιτίδα πολιτισμού έχει γίνει κοιτίδα πτωμάτων. Σε λίγο θα αγοράζεται γάβρο και θα βρίσκεται κομματάκι από πορτοκαλιά σωσίβια στο γάβρο. Λιάννα, η κυβέρνηση εδώ αντέχει. Η κυβέρνηση, κοιτάξτε να δείτε, η κυβέρνηση έχει κάνει μία μοιραία επιλογή. Διέψευσε πληθώρα πραγμάτων. Το ότι έχει ένα ποσοστό και κάνει και μία κουβέντα και όλα αυτά τα παρουσιάζει ως ανθρωπιστικά και εκβιαστικά και την ίδια ώρα εξαγγέλει απεργίες εναντίον του εαυτού της. Κοιτάξτε να δείτε, αυτά τα βαρουφάκικα που λέω εγώ, το βαρουφακίζει νεστή επιβιώνει ήταν για κάποιο χρονικό διάστημα. Τελειώσανε. Τελειώσανε. Τώρα έρχεται ο λογαριασμός, έρχεται η πραγματικότητα. Και έρχεται ο πρώτος χρόνος κυβέρνησης και η 13η σύνταξη που είναι.
Τι έρχονται. Στο ίση. Είναι στον δρόμο. Στο ίση, στο ίση, στο ίση. Καλέ τα κορδόνια τη μπότα του Μπαγκδατή είναι. Μου κάνετε πλάκα. Θα επικαλούμαστε μονίμως τη διεθνή κατάσταση για τη διαχείριση την εσωτερική αυτή τη αθλειότητα. Το ασφαλιστικό η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι είναι μεταρρύθμιση. Και ότι θα γίνει βιώσιμο. Σε τι διαφέρει από τι προηγούμενε λοιπόν που με ρωτάτε αν είναι χειρότερο ή καλύτερο. Η μία ήταν ήπια μεταρρύθμιση, η άλλη ήταν ήπια προσαρμογή. Τούτη είναι βία η προσαρμογή και ήπια μεταρρύθμιση. Από ποια σκοπιά. Άρα δεν θα σταθεί η κυβέρνηση. Μα η κυβέρνηση στέκεται ακριβώς γιατί ακολουθεί αυτή την πολιτική και δεν υπάρχει από κάτω εκείνη η κοινωνική συνοχή και συνείδηση τάξης για να αντιδράσει. Αυτό πρέπει να αποδομηθεί και αυτό χτυπιέται αυτή τη στιγμή. Αυτό χτυπιέται. Προσέξτε τι σας λέω. Την είδατε τη συγκέντρωση χθες του ΠΑΜΕ, την είδατε. Ναι. Δεν την είδατε. Την είδαμε. Πουθενά δεν την είδατε. Την είδατε μόνο. Εσείς την παίξατε για δύο λεπτά η διείσό μας. Δεν είδατε όμως ότι πίσω από το ΠΑΜΕ, ποιες συστοιχηθήκανε. Αυτοί που λέγανε χρόνια το παραμυθάκι γιατί πάμε σε διαφορετικές πλατείες. Μάλιστα. Αυτοί οι οποίοι ενισχύουν την δημοκρατική μορφή κάτι αποκτηνωμένων φασιστοειδών με βουλευτική ιδιότητα, οι οποίοι εκτοξεύουν ό,τι εκτοξεύουν εντός εκτός κοινοβουλίου. Θέλετε να μου πείτε ότι τα πράγματα είναι καλύτερα επειδή τώρα η Χρυσή Αυγή δεν μοιράζει κρεμμύδια και πατάτες. Και γιατί δεν έχετε κίνημα πατάτας. Και όλα αυτά είναι καλύτερα για τον ελληνικό λαό. Σημαίνει δηλαδή ότι βρίσκει φτηνή πατάτα και φτηνό κρεμμύδι, βρίσκει μόνο αυτά. Ελληνική κτηνοτροφία, ο αγροτικός κόσμος δεν είναι στα κάγκελα για να σας εμποδίσει να πάτε να δείτε τη μαμά σας στην επαρχία τα Χριστούγεννα. Είναι γιατί δεν αντέχει. Λοιπόν, με χαρά θα τα ξαναπούμε πριν τις γιορτές. Πριν τις γιορτές, ούτως ή άλλως. Μία λογική ευρωπαϊκή σιριζέικη σκέψη θα ήταν να σας προτείνω στη θέση της Φάτνης να βάλετε τον ΝΑΤΟ και στη θέση των δώρων να χρήσετε τα παιδάκια σας στα αεροπλανάκια γαλλικά, αγγλικά, αμερικάνικα να τα βάλετε από κάτω για να αρνιέστε ότι μπορεί να κλαίει η μάνα ενός Μαροκινού που πέθανε στην Ιδωμένη, εκεί που όλα τα έχουμε δει. Ευχαριστούμε, Ελιανά. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν.